θα συζητήσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη σπονδυλική μας στήλη και ονομάζεται αυτή η πρακτική, φυσικοθεραπευτική πρακτική σταθεροποίηση σπονδυλικής στήλης και γιατί πρέπει να την κάνουμε. Γιώργο Τσουκαλάς, μαζί μας. Φωτεινή. Γεια σου, Γιώργο μου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το θεωρείτε πάρα πολύ σημαντικό εσείς ειδικοί αυτό, τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Γιατί είναι τόσο σημαντικό και θα δείξουμε πώς γίνεται σταθεροποίηση. Είναι σημαντικό, είναι αυτό που λέμε ότι γυμνάζω τον πυρήνα του σώματος, το core stability ή διαφορετικά το επίκεντρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για πόνους στην πλάτη, στην οσφυγική μοίρα, στα κάτω άκρα, αλλά όσο και για πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων, ακόμα και τραυματισμών των κάτω άκρων. Αν δεν έχω μία καλή σταθεροποίηση του κορμού, υπάρχουν μελέτες που μας δείχνουν ότι συμβαίνουν υποτροπές σε τραυματισμούς, για παράδειγμα, στα κάτω άκρα. Εδώ βλέπουμε τη σπονδυλική στήλη. Θα πρέπει ουσιαστικά αυτοί οι μύες οι οποίες στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη και δημιουργούν ένα δοχείο, όπως για παράδειγμα ο εγκάρσιος κοιλιακός που κυκλώνει κάτω, τη σπονδυλική στήλη, ναι. Η πολυσχηδής στη ράχη, το πυελικό έδαφος από κάτω, όπως βλέπουμε, αλλά και το διάφραγμα από πάνω, να δημιουργήσουν ένα δοχείο, ναι. Το οποίο θα αυξήσει την ενδοκοιλιακή πίεση και θα παρέχει σταθερότητα. Δηλαδή, ακριβώς, συμπιέζει και στηρίζει τη σπονδυλική στήλη. Άρα, δημιουργείται ένα δοχείο από αυτούς τους μύες, οι οποίοι παρέχουν τη σταθερότητα και στη συνέχεια, αφού επιτύχουμε αυτή τη σταθερότητα, που δεν χρειάζεται πολύ δύναμη, μόνο το 10% με 15% της μέγιστης ενεργοποίησης αυτών των μυών είναι αρκετό για να σταθεροποιήσει και στη συνέχεια μπορούμε να προσθέσουμε άλλους μύες οι οποίοι δεν προσφύονται στη σπονδυλική στήλη, ναι. Όπως αυτή, όπως είναι ο ορθός κοιλιακός. Ωραία. Άρα. Να το πω πώς το κατάλαβα. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι χρειάζεται μόνο κοιλιακή Για να σταθεροποιήσουμε τη σπονδυλική στήλη που έχει να κάνει με τον πόνο, είπαμε. Γιατί αποφεύγουμε και πόνους στα γόνατα και πόνους παντού. Στο Άρα καταρρύπτουμε τον μύθο. Καταρρύπτουμε ότι... το μύθο των κοιλιακών. Μπράβο. Δεν θέλουμε μόνο ραχιαίους, δεν θέλουμε μόνο κοιλιακούς. Θέλουμε και το διάφραγμα από πάνω, θέλουμε και το πυελικό από κάτω για να σταθεροποιήσουμε τη σπονδυλική στήλη. Θέλεις να φέρεστε, ναι. Με τον. Είναι αυτό που λέγαμε. Αντιμετώπιση πόνου, βελτίωση της λειτουργικότητας που είναι πάρα πολύ σημαντική και μας έλεγε ο Γιώργος Τσουκαλάς και πρόληψη των υποτροπών. Θωρακιζόμαστε στο μέλλον. Να δείχνουμε ακριβώς. Όμως, κάποια πράγματα. Ωραία. Να δείξουμε το stabilizer, αυτό που ονόμασες εσύ. Θα δείξουμε το stabilizer. Εξήγησέ μου, εγώ βγάζω παπούτσια, κύριε Ζερβέ. Και βάζουμε και μάσκα, ναι, έχεις δίκιο Γιώργο μου που το σκέφτηκες. Αυτό το stabilizer, μια... τι ακριβώς είναι περισσότερο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συσκευή, ναι. Η οποία μας δίνει πληροφορία το αν σταθεροποιείται σωστά η σπονδυλική στήλη κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης των μυών. Μας δίνει πληροφορία εάν πράγματι το πυελικό έδαφος ενεργοποιείται και αν ενεργοποιείται και σωστά ο εγκάρσιος κοιλιακός καθώς και η πολυσχηδής. Δηλαδή είναι μύες κοιλιακοί και ραχαίοι που βρίσκονται, ναι. Βαθιά και προσφύονται στη σπονδυλική στήλη και με αυτόν τον τρόπο αυτή πρέπει το δούμε, να ενεργοποιούνται. Να το δούμε, Γιώργο, το εξηγούμε και το πρώτη, δείχνουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι, ξαπλώνει, έτσι, σωστό. Πάρα πολύ ωραία, ξαπλώνουμε πάνω. Εδώ. Ωραία, ναι. Έτσι, ακριβώς. Το βάζεις κάτω στην... Α, καλά, έχω και τα μικρόφωνα, αλλά δεν μας πειράζει. Άρα τι θέλω να ενεργοποιήσω. Ναι. Θέλω να πάμε να έχουμε λυγισμένα τα πόδια. Ωραία, τοποθετείτε αυτό κάτω από την οσφυγική, ναι. Μοίρα. Φουσκώνω την περιχειρίδα, το πιεσόμετρο αυτό μέχρι το 40. Αυτό φουσκώνει από κάτω, δεν ξέρω. Μπράβο, αν το βλέπετε. Νιώθεις να σε σταθεροποιεί. Ναι. Ωραία, ναι. Να ανασηκώνει τη σπονδυλική σου στήλη. Ναι. Ωραία, βρίσκω την ουδέτερη θέση στη σπονδυλική σου στήλη, δηλαδή θα πρέπει η οσφυγική σου μοίρα, η μέση σου, ναι. Να διατηρεί τη λόρδωση. Αυτό είναι την καμπύλη από κάτω. Ακριβώς. Ωραία, είναι λάθος να πιέζουμε προς τα κάτω. Ωραία. Την οσφυγική μοίρα και από αυτή τη θέση κάνω μια ψηλάφιση. Ναι. Για να μπορέσω να δω ότι πράγματι ενεργοποιείται ο εγκάρσιος κοιλιακός. Ναι. Δηλαδή σφίγγω ταυτόχρονα, ναι. Το πυελικό έδαφος και τον εγκάρσιο κοιλιακό. Είναι μια διαδικασία που τέλος μπορεί πάνε. Να πάρει μία-δύο συνεδρίες. Τι μετράμε. Οπότε μετράμε αν πράγματι σφίγγεις τους εντοβάθη μύες οι οποίοι έρχονται και προσφύονται στη μέση και αυτό δημιουργεί αυτή τη σταθερότητα αυξάνοντας την πίεση στην κοιλιά. Ωραία. Εσύ θα κάνεις μία μέτρηση στην αρχή. Ακριβώς. Θα κάνεις ένα πρωτόκολλο θεραπείας. Ωραία. Και υποτίθεται ότι θα δεις διαφορά στη μέτρηση από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη, γιατί θα έχει σταθεροποιηθεί. Στην ουσία, τι κάνουμε, ναι. Πώς έχουμε τις ζώνες οσφίως, ναι. Δημιουργούμε έναν άρθικα στη μέση. Είναι φουσκωμένο αυτό, ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Δημιουργούμε, ναι. έναν άρθικα, αλλά με τους δικούς σου μύες. Ναι.
μόνο το 10 με 15% της σύσπασης αυτών των μειών. Αφού έχουμε. Θα ήθελα να. Θες να δείξουμε, θα παραμείνω. Ναι. Όχι, 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 πες μου τι άλλο. Αφού έχουμε δείξει αυτές τις ασκήσεις πώς σταθεροποιούμε τη μέση και εκπαιδευόμαστε, στη συνέχεια μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερες ασκήσεις, οι οποίες είναι λίγο πολύ γνωστές, αλλά. Τι πάμε να ξαπλώσουμε. Τοποθετούμε τα πέλματά μας δεξιά. Πέλματα. Πολύ ωραία και αριστερά. Είναι μια ασταθής επιφάνεια. Ναι, ναι, ναι. Άρα αναγκάζεσαι να είσαι περισσότερο σταθεροποιημένη. Ωραία. Και ερχόμαστε. Πάμε να ξαπλώσουμε ανάσκελα. Έτσι. Ναι, ναι, ωραία. Ξαπλώνουμε ανάσκελα. Οπότε, ερχόμαστε τώρα να κάνουμε μία μικρή απαγωγή και άνοιγμα στα πόδια. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Να τοποθετήσουμε τα χέρια μας στο πλάι και με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιώ και την θωρακοσφυγική περιτομία. Ναι. Ωραία. Και τώρα τι έρχομαι. Έρχομαι να θυμηθώ μέσω της ψηλάφισης ότι συσπά σωστά τους εντοβάθυρα χέους και τους κοιλιακούς και αφού έχεις ενεργοποιήσει και έχεις σταθεροποιήσει, από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις πιο σωστά και με πιο σταθερή τη σπονδυλική στήλη διάφορες ασκήσεις. Όπως διατηρώ το άνοιγμα και κάνω άρση λεκάνης και διατηρώντας και την ισορροπία στα κάτω άκρα. Πιο ψηλά, ωραία, εκεί μπορώ να μείνω 10 δευτερόλεπτα και να κατέβω. Α, μάλιστα. Ανάλογα με την αντοχή να μείνω 5 δευτερόλεπτα και να κατέβω. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία και κατεβάζω. Ωραία. Αντίστοιχα, μείνε λίγο σε αυτή τη θέση. Αντίστοιχα μπορούμε να κράτα τον μπαστούνι από ψηλά και από χαμηλά. Ναι. Ωραία. Διατηρείς και τα πόδια σου σε αυτή την επιφάνεια. Ενεργοποιείς ξανά αυτή τη σύσπαση 10-15% προς τα για πάνω, να αυξήσουμε την πίεση, εδώ, την κοιλιακή πίεση. Ναι. Ωραία, διατηρώντας την οσφυγική λόρδωση, άρα παραμένει κάτω η λεκάνη. Και καθώς διατηρείς εσύ αυτή τη θέση, προσπαθώ εγώ να σου διαταράξω αυτή τη σταθερότητα. Ναι. Οπότε, διαταράσσοντάς σου αυτή την σταθερότητα, γίνεται μία επανεκπαίδευση. Συνήθως, σε μία τέτοια κίνηση, σε μία απότομη κίνηση, θα γίνει ένας τραυματισμός στη μέση. Έτσι. Οπότε, εγώ σου δημιουργώ ένα περιβάλλον αστάθειας. Όντως, μπορώ να το κάνω ακόμα πιο δύσκολο. Σήκωσε τον ποβό ψηλά. Οπότε έχω διπλή αστάθεια εδώ, και από τα κάτω πόδια άκρα και από τα άνω άκρα. Συγγνώμη, αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Ακριβώς, γιατί προσπαθείς να διατηρήσεις εσύ μία σταθερότητα και μία μέγιστη ενεργοποίηση των μειών, ενώ πάω να σου διαταράξω την ισορροπία. Συγγνώμη για τα μικρόφωνα, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Κατανοώ, είναι πολύ. Ναι, γίνονται διάφορα. Σε πόσο καιρό, αν ακολουθήσουμε αυτό το πρωτόκολλο που εσύ λες, σε πόσο καιρό θα αισθανθούμε αυτή τη σταθεροποίηση, Γιώργο? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι από το πρώτο 24ωρο, όταν πονέσει κάποιος για πρώτη φορά στη μέση του, υπάρχει μία ατροφία και μία διαταραχή της ενεργοποίησης αυτών των μειών. Άρα, από το πρώτο 24ωρο είμαι πιο επιρρεπής σε έναν επανατραυματισμό. Αυτό μπορεί να αποκατασταθεί εάν δεν έχω το πρόβλημα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το έχω 1, 2, 3, 6 εβδομάδες, μπορώ μέσα σε 3 εβδομάδες να αποκαταστήσω το πρόβλημα. Εάν έχω ένα χρόνιο πρόβλημα, για να βελτιώσω την αντοχή αυτών των μειών, χρειάζομαι περισσότερες συνεδρίες. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι εάν πονέσω μία φορά στη μέση, χάνω αυτή την ενεργοποίηση, τη σωστή και τη σταθερότητα στη μέση μου και γι' αυτό έχω 80 με 85% πιθανότητες, εάν δεν την αποκαταστήσω σωστά ή να υποτροπιάσω, ή να πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να περάσει ο πόνος. Έχει σημασία λοιπόν να σταθεροποιήσουμε τη σπονδυλική μας στήλη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Τσουκαλά. Να είσαι καλά.